Διαδηλώνουμε σήμερα εδώ έξω από το ΑΧΕΠΑ για να δηλώσουμε την αναδίωσή μας στην ομοιρία που βρίσκονται χιλιάδες συνάδελφοί μας, είτε με το καθεστώς της αναστολής εργασίας των ανεμβολίας των υγειονομικών, είτε με την εργασιακή ομοιρία που, των ολιγόμενων ανανεώσεων των συμβασιούχων χιλιάδων συναδέλφων μας. Είμαστε εδώ για να πετύσουμε εδώ και τώρα να τελειώνει αυτό το έσχος, η κυβέρνηση άμεσα να επαναφέρει στη δουλειά όλους τους ανεσταλμένους υγειονομικούς με όλα τα ατομικά και τα συλλογικά μέσα προστασίας, να μονιμοποιήσει άμεσα, χωρίς όρους και προϋποθέσεις, όλους τους συμβασιούχους και επικουρικούς συναδέλφους, γιατί είναι ένα προσωπικό το οποίο είναι εξειδικευμένο, είναι έμπειρο, είναι αναγκαίο για τη λειτουργία του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Είμαστε εδώ για να πετύσουμε να αποσυρθεί άμεσα η τελευταία εγκρυπτό προσπάθεια της κυβέρνησης να καταργήσει την μονιμότητα των νοσοκομειακών γιατρών, επαναφέροντας διατάξεις που ίσχυαν στον νόμο του 2003, που με τις πιέσεις των νοσοκομειακών γιατρών έπαψαν να ισχύουν και είχε αλλάξει ο νόμος στο 2009 επί θητείας Αβραμόπουλου, που ουσιαστικά έρχεται να εισάγει την επαναπροκήρυξη των θέσεων με τη λήξη της επιθητείας, της πενταετούς θητείας των επιμελητών Β. Λέμε ότι αυτή τη στιγμή, αντί να μονιμοποιήσουν τους επικουρικούς συναδέλφους που αυτό το διάστημα δώσανε μάχη και στην πανδημία και πριν την πανδημία, έρχονται να βάλουν ακόμα ένα εμπόδιο, ακόμα μια ομοιρία σε αυτούς τους συναδέλφους και να καταργήσουν ουσιαστικά τη μονιμότητα. Αυτό που αποδεικνύεται περίτρανα είναι ότι αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση και όλες τις προηγούμενες κυβερνήσεις, για να μπορέσει να λειτουργήσει το νοσοκομείο ΑΕ έτσι όπως το θέλουν, δηλαδή με επιχειρηματικά κριτήρια, με αυτοχρηματοδοτούμενα, με εισφορές από τα ταμεία και από τις τσέπες των ασθενών, δεν χωράνε μόνιμοι εργαζόμενοι με πλήρη δικαιώματα. Θα μας βρουν απέναντι, όπως μας βρίσκανε το προηγούμενο διάστημα, θα μας βρουν και τώρα, τους μαχόμενους υγειονομικούς μαζί με τα υπόλοιπα εργατικά σωματεία, να διαδηλώνουμε και να απαιτούμε εδώ και τώρα να σταματήσουν τα σχέδια περαιτέρω εμπορευματοποίηση του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Θα συμμετέχουμε όλοι μαζικά και θα απεργήσουμε 6 του μήνα, 6 του Απρίλη, και θα συμμετέχουμε στην απεργιακή κινητοποίηση στις 11 η ώρα στο άγαλμα Βενιζέλου. Τα γνωρίζετε πια όλοι. Τα γνωρίζουμε όλοι και εμείς που δουλεύουμε μέσα, αλλά και εσείς που τα ζείτε καθημερινά σαν επισκέπτες. Και βέβαια αυτό που ενδιαφέρει την κυβέρνηση δεν ενδιαφέρει ούτε να φτιάξει ένα εθνικό σύστημα υγείας έτσι όπως το θέλει και έτσι όπως αρμόζει στις σύγχρονες ανάγκες που έχουμε σήμερα. Αυτό που θέλει είναι πρώτα απ' όλα νοσοκομεία επιχειρήσεις, που σημαίνει ότι θα λειτουργούν με ασθενείς πελάτες, με ό,τι συνεπάγεται αυτό. Δείτε τι προσπαθούν να φέρουν για τα απογευματινά χειρουργεία. Και από την άλλη βέβαια δείτε το αν κάνει προσπάθειες πραγματικά να μπορέσει να ενισχύσει τα νοσοκομεία. Ακόμα είναι συνάδελφοί μας σε αναστολή, το οποίο πλέον είναι απαράδεκτο και δεν έχει να κάνει με τον εμβολιασμό. Ας μην κρυβόμαστε, έχει να κάνει με την άρση της μονιμότητας. Ακόμα βλέπουμε ότι το μεγαλύτερο ποσοστό πια μέσα στα νοσοκομεία είναι προσωπικό το οποίο έρχεται 3 μήνες και θα φεύγει. Άρα σημαίνει προσωπικό το οποίο ούτε καν προλαβαίνει να εξειδικευτεί πάνω στο αντικείμενο. Και βέβαια, δείτε και εδώ στη Θεσσαλονίκη με αυτό που πάει να γίνει με την δωρεά Σταύρου Νιάρχου, όπου έχει ανοίξει μια χαρά η πόρτα στο να υπάρχουν τα νοσοκομεία πια και με τη βούλα να είναι με ιδιωτικο-οικονομικά κριτήρια. Αυτό όμως, επειδή μπορεί ο κόσμος να λέει εγώ φτάνει να έχω παροχές, θα πούμε το εξής, ότι ο ΕΟΠΗ όταν πιάλει θα λειτουργεί σαν ασφαλιστική εταιρεία, σημαίνει ότι θα μπαίνουν κόφτες. Θα μπαίνει κόφτης στις παροχές που πρέπει να έχουμε, θα μπαίνει κόφτης ίσως και αναλόγως με το τι προβλήματα έχει ο καθένας. Έτσι ακριβώς όπως λειτουργούν οι ασφαλιστικές εταιρείες. Γι' αυτό λέμε ακόμα μια φορά ότι πρώτον πρέπει να γυρίσουν οι συνάδελφοί μας πίσω. Πρέπει να μονιμοποιηθεί όλο το προσωπικό. Δεν περισσεύει ούτε ένας. Έχουμε λυγίσει, έχουμε γονατίσει πραγματικά. Όχι μόνο τώρα του λόγω 2 χρόνια πανδημίας, αλλά και από την προηγούμενη κυβέρνηση που ήταν υποστελεχωμένα. Και αυτό θα πρέπει να το καταλάβουν. Και αυτό δεν είναι μόνο πια ζήτημα μόνο υγειονομικών, είναι όλου του κόσμου. Τα νοσοκομεία δεν είναι ντουβάρια. Τα νοσοκομεία είναι νοσηλευτές, τεχνικό προσωπικό, διοικητικοί, τραυματιοφορείς που χρειάζονται όλοι. Λοιπόν, επειδή θέλουμε και ζούμε το 2022,
Και επειδή βλέπετε τι γίνεται με όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω μας, με πολέμους, με, δεν ξέρουμε τι ξημερώνει το λαό μας. Λοιπόν, το πρώτο που πρέπει να κάνουμε είναι να υπάρχει μια ισχυρή αποκλειστικά δημόσια και δωρεάν υγεία.